είναι ότι η Αφρική έχασε τον πατέρα της. Ο θάνατος του Νέλσον Μαντέλα προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση και βύθισε στο πένθος τους συμπατριώτες του. Οι άνθρωποι που ενέπνευσε με τον αγώνα του έσπευσαν έξω από το σπίτι του στο Johannesburg. Τραγουδούν και χορεύουν για να τιμήσουν τον ιστορικό ηγέτη. Ο πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής, Jacob Zuma, ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση. Ο πολύ αγαπημένος μας Νέλσον Μαντέλα, ο πρόεδρος που θεμελίωσε τη δημοκρατία στη χώρα μας, έφυγε από τη ζωή. Απεβίωσε εν ειρήνη, περιστοιχισμένος από μέλη της οικογένειάς του, στις 20:50 της 5ης Δεκεμβρίου. Ο άνθρωπος που θυσίασε την ελευθερία του για την ελευθερία του λαού του, αφήνει πίσω του βαριά κληρονομιά. Αν και ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν ασταθής, μικρή και μεγάλη, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Λυπάμαι, αλλά συγχρόνως σκέπτομαι ότι έζησε τη ζωή του και κατάφερε πολλά. Έκανε ό,τι μπορούσε, όμως ήταν αρκετά μεγάλος πια. Είναι τραγικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γιορτάσουμε για αυτά που πέτυχε και για αυτά που μας έδωσε. Δεν θα ήμουν ελεύθερος αν δεν υπήρχε αυτός. Η αγαπημένη φράση του Νέλσον Μαντέλα ήταν να προχωρείς αργά. Με τον τρόπο αυτό, με αργά και σταθερά βήματα, αλλά και με ήπιο λόγο, ο Μαντέλα έδωσε τις μάχες του και κάπως έτσι εκπλήρωσε τους στόχους του, προχωρώντας τολμηρά, αλλά αργά.